αντιμέτωπος με μελέτες που δεν είχαν οριμάσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά και με 4 διαφορετικές προγραμματικές συμβάσεις από το παρελθόν που δημιουργούσαν ένα θολό τοπίο για την επόμενη ημέρα, βρέθηκε η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων για το έργο της δημιουργίας κέντρου για το παιδί στους χώρους του παλαιού ασύλου Ανιάτων, το οποίο εδώ και χρόνια έχει αφαιθεί στην τύχη του. Με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, έγινε πλέον ένα εξαιρετικά καθοριστικό βήμα ώστε να πάρει σάρκα και οστά το συγκεκριμένο έργο. Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες, ο Δήμος, με πλήρης τις μελέτες πλέον, θα μπορέσει να υποβάλει τον φάκελο για ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος. Για ένα έργο που ήταν ανάγκη για την πόλη εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον, αφού θα αξιοποιηθούν οι εγκαταλειμμένες σήμερα εγκαταστάσεις του ασύλου, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, δεσμευόμενος πως ο Δήμος πλέον είναι μέσα στις προθεσμίες για την υποβολή ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, ώστε σύντομα να μπορέσει να περάσει στην φάση της υλοποίησης. Ανοίγει το δρόμο για την μέσα στις επόμενες μέρες υποβολή της πρότασης για το κέντρο για το παιδί. Και νομίζω ότι πραγματικά κάτι το οποίο ήταν ανάγκη της πόλης εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, νομίζω ότι τώρα μπαίνει στη φάση υλοποίησης του. Πρέπει να πούμε ότι όταν αναλάβαμε δοκιμάσαμε την οδυνηρή έκπληξη ότι παρά τα τότε λεγόμενα η οριμότητα των μελετών για τη δημιουργία αυτού του κέντρου για το παιδί, ουσιαστικά λοιπόν για την ουσιαστική εκμετάλλευση του χώρου αυτού που ρημάζει στο κέντρο της πόλης μας, ήταν απελπιστικά χαμηλή. Έπρεπε λοιπόν να προσπαθήσουμε πολύ γρήγορα να επιταχύνουμε την ορίμανση αυτών των μελετών, έτσι ώστε να μπορούμε να υποβάλουμε εντός των απαραίτητων προθεσμιών την πρόταση. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι καρκινοβατούσαν οι μελέτες, ήταν ότι υπήρχε ένα κουβάρι προγραμματικών συνδέσεων, προγραμματικών συμβάσεων. Υπήρχαν 4 διαφορετικές προγραμματικές συμβάσεις με άλλη φορά διαφορετικούς συμμετέχοντες, το οποίο λοιπόν δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο για την επόμενη μέρα. Και αν λαμβάναμε υπόψη την προγραμματική, ας πούμε την τελευταία ισχύουσα προγραμματική σύμβαση, και βάλτε το ισχύουσα σε εισαγωγικά, θα έπρεπε τέλος του 2020 να έχει παραδοθεί το έργο, διαφορετικά θα έπρεπε ο χώρος να επανέλθει στον ιδιοκτήτη του. Χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάστηκε να καταφύγουμε στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου, που ομολογώ ότι παρά και αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί αυτά όλα γίνονται από το Μάρτιο και μετά, και οφείλω να μνημονεύσω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, οφείλω επίσης και την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, ο Γενικός Γραμματέας και ο Σταμάτης, και οι συνεργάτες τους, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπάθησαν πραγματικά να βρούμε τον τρόπο απεμπλοκής. Και ο τρόπος απεμπλοκής είναι ακριβώς αυτή η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Δήμο Ιωαννιτών. Από αυτή τη θέση οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Τσολάκη για την καταλυτική τη συμβολή, και αυτή η προγραμματική σύμβαση ανοίγει το δρόμο μιας επικοδομητικής συνεργασίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου με την κοινωνική πρόνοια της περιφέρειας για κοινές δράσεις που θα ωφελήσουν τους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν πραγματικά είμαστε μέσα στις απαραίτητες προθεσμίες, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να επιταχύνουμε αυτούς τους δίσκαμπτους ρυθμούς της ελληνικής γραφειοκρατίας, ώστε αυτό το έργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο βραχύτερο χρονικό διάστημα.
Σύντομα στο μεταξύ, ο Δήμος Ιωαννιτών θα περάσει στην εποχή των καφέ κάδων και αυτό θα γίνει εφικτό με την υποβολή σχετικής πρότασης στο ΕΣΠΑ, για την οποία ήδη υπήρξε ανάλογη απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στην χθεσινή συνεδρίαση. Πρόκειται για πρόταση προς ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αηφόρους ανάπτυξη που αφορά στην διαχείριση βιοαποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού 890.000 ευρώ. Η πρόταση περιλαμβάνει τρία βασικά υποέργα. Το πρώτο αφορά στον εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης, το δεύτερο στον εξοπλισμό χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και το τρίτο σε δράση ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων. Στην αξιοποίηση από πλευράς του Δήμου όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αναφέρθηκε η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Νατάσα Τηρούζα. Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε δύσκολους καιρούς, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και δράσεων, υπέβαλε την πρόταση με τίτλο «Διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ. Η πράξη αυτή κρίνεται αναγκαία για να συμβάλλει στην συμμόρφωση του Δήμου με τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες, στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, και με αυτό το σκοπό θα έχουμε την καλύτερη διαχείριση γενικά των απορριμμάτων με την καινούργια αυτή καινοτόμα, ας πούμε, διαχείριση των βιοαποβλήτων στους καφέ κάδους. Δηλαδή θα έχουμε καλύτερη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων σε ξεχωριστή συλλογή στην πηγή, στην πόλη και στα χωριά μέχρι 500 κατοίκους θα μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα δικά τους οργανικά βιοαπόβλητα στην χρήση των κήπων τους. Άρα έτσι μειώνουμε την ποσότητα που θα πηγαίνει στο εργοστάσιο, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούμε να, ίσως αργότερα σε δεύτερο χρόνο, να διαχειριστούμε όλα τα βιοαπόβλητα της πόλης καλύτερα. Και για το περιβάλλον, αλλά και για την μείωση των δαπανών και των τελών. Στο μεταξύ, με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δρομολογούνται δύο ακόμη σημαντικά έργα στο Δήμο, στα οποία αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Έργων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Γιώργος Αρλέτος. Μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου και Περιφέρειας θα προχωρήσει η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Μανολιάσας, ενώ ο Δήμος θα υποβάλει στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης, μετά από σχετική πρόσκληση, πρόταση για χρηματοδότηση έργων υποδομής στην κοινότητα Κατσικά ύψους 400.000 ευρώ. Πρώτη ήταν η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου, που αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου της κοινότητας Μανολιάσας. Ένα έργο που πραγματικά χρειάζεται η κοινότητα, και να ευχαριστήσουμε εδώ την Περιφέρεια που αρρωγώς σε αυτή την προσπάθεια χρηματοδοτεί και θα εκτελέσει αυτό το έργο. Η κατασκευή έργων δεν είναι θέμα ικανότητας, είναι και θέμα χρηματοδότησης. Από τη στιγμή που η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτεί ένα έργο και είναι πάγια τακτική, και δεν νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο για το Δήμο και για κανένα Δήμο να υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια για υλοποίηση παρόμοιων έργων. Άρα λοιπόν δεν νομίζω να τίθεται θέμα επάρκειας είτε θέμα δυναμίας κατασκευής ενός τέτοιου έργου. Ίσα-ίσα που οι χρηματοδοτήσεις όταν έρχονται και την κατασκευή έργων που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών, δεν νομίζω κανένας μπορεί να πει όχι. Ένα δεύτερο έργο είναι η πρόσκληση εκδήλωσης, μάλλον κατατέθηκε έτοιμα για χρηματοδότηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτός ο λογαριασμός του Ταμείου Αλληλεγγύης λειτουργεί σε όλους τους Δήμους, μάλλον λειτουργεί για να εξυπηρετήσει όλους τους Δήμους που έχουν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος του δικός μας πήρε ομόφωνη απόφαση χθες στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει έτοιμη χρηματοδότηση για την κατασκευή έργου βελτίωση υποδομών στην κοινότητα Κατσικάς προϋπολογισμού 420.000 ευρώ. Και πιστεύω θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα καταθέσει άμεσα πρόταση για χρηματοδότηση. Ήδη είναι έτοιμη μελέτη. Κατατίθεται με προϋπολογισμό 420.000 ευρώ και αφορά τη βελτίωση υποδομών στην κοινότητα Κατσικάς, γιατί είναι η κοινότητα η οποία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο φόρτο από τους πρόσφυγες, μετανάστες. Επίσης, θέλω να πιστεύω η συνεργασία που έχει αποκτήσει ο Δήμος και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος με το Υπουργείο να μπορέσει να μας δώσει και άλλες χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε, όπως είπαμε και χθες στην Οικονομική Επιτροπή, και άλλες κοινότητες, όπως είναι και το Πέραμα, να έχει ανάλογες αντιμετώπισης. Χρηματοδότηση δηλαδή για να γίνουν και κάποια έργα υποδομής.